Και από τα πολυνομοσχέδια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, πάμε στο θέμα που αγαπάμε να συζητάμε. Και είναι πολλά τα θέματα που έχουμε προσεγγίσει στη διάρκεια και της προηγούμενης χρονιάς, το ανάλογο και φέτος. Ελένη Γρηγοράκη, δεν χάνω καθόλου χρόνο. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που είχαμε πει τηλεοπτικά το 18, βεβαίως. Με υγεία και ευτυχία και με μια υπέροχη καλεσμένη που μας κάνει το ποδαρικό στην στήλη. Εγώ χάρηκα όταν με έστειλε μήνυμα εκεί μου. Είμαστε ότι okay με την καλεσμένη. Έλα, εσύ τη Μαρία την Κανδεράκη, βέβαια, οικογενειακή συστημική ψυχοθεραπεύτρια και πολλά άλλα πράγματα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Και με ένα θέμα το οποίο η Ελένη και εγώ το διαλέξαμε τελείως τυχαία, διότι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Όχι. Και απόλυτα αντικειμενικά. Ναι, απόλυτα αντικειμενικά. Όπως άλλωστε, διαλέγουμε πάντα τα θέματα αυτή τη στήλη, εγώ και η Ελένη. Έκανα μία έρευνα, τέλος πάντων, και παρατήρησα γενικά κάποια ανάγκη. Δεν είναι επειδή έτυχε που έχουμε ένα παιδί. Το θέμα μας είναι το μοναχοπέδι και γενικά. Εγώ το ονόμασα προσοχή μοναχοπέδι, γιατί ήθελα λιγάκι να το ορίσουμε καταρχήν. Τι είναι το μοναχοπέδι? Ευχαρίστως να το ορίσουμε και πριν να το ορίσουμε θέλω να πω το εξής, ότι η ανάγκη δεν προήλθε από εσάς. Η ανάγκη για να ορίσουμε το λεγόμενο οικογενειακό στερισμό, δηλαδή πώς η σειρά γέννησης των παιδιών στην οικογένεια επηρεάζει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, πρωτοεμφανίστηκε από τον Άντλερ, τον μαθητή του Φρόιτ, που σημαίνει πριν από 150 χρόνια. Προοικονομικής κρίσεως. Εντελώς. Οπότε, σήμερα γίνεται ακόμα πιο εμφανές, γιατί σήμερα με μετρήσεις του 2015 στην Ελλάδα αντιστοιχεί στην κάθε γυναίκα 1,3 παιδιά. Άρα ο αριθμός των παιδιών που είναι μέσα στην οικογένεια σαν μοναχοπαίδια είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια που γεννιόταν 5, 6, 7 παιδιά. Έστω και κατά λάθος λοιπόν ή και για ιδίο όφελος φέρνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο στην επικαιρότητα. Να το ορίσουμε λοιπόν, σαν μοναχοπαίδι εμφανώς είναι το παιδί το οποίο δεν υπάρχει από τον μπαμπά, από τον ίδιο μπαμπά και την ίδια μαμά, άλλο αδερφάκι. Όμως από την πλευρά της ψυχολογίας και όχι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, σαν μοναχοπαίδι νοείται και ένα παιδί όπου ο ένας από τους δύο γονείς προέρχεται σε δεύτερο, από δεύτερο γάμο, δηλαδή στον πρώτο του γάμο ενδεχομένως να έχει άλλα παιδιά μεγαλύτερα και με αυτή τη δεύτερη, με αυτόν τον δεύτερο σύντροφο, έχει κάνει ένα παιδί. Και αυτό θεωρείται μοναχοπαίδι, γιατί από αυτούς τους δύο συγκεκριμένους γονείς δεν υπάρχει άλλο αδερφάκι. Επίσης, τρίτο χαρακτηριστικό. Α, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ναι. Επίσης, τρίτο χαρακτηριστικό είναι παιδί το οποίο από τους ίδιους γονείς υπάρχουν άλλα αδέρφια, αλλά είναι το τελευταίο και έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από τα προηγούμενα. Και όταν λέω μεγάλη, εννοώ πάνω από 5, 7, 8 χρόνια. Και αυτό μεγαλώνει με τα χαρακτηριστικά που έχει το μοναχοπαίδι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω με τον αδερφό μου 8 χρόνια διαφορά. Που σημαίνει ότι αν εγώ ήμουν 2,5, αυτός έφυγε να πάει στο γυμνάσιο και έφυγε και από το σπίτι, και από το χωριό. Εγώ λοιπόν δεν έχω μνήμες στο σπίτι μέσα με τον αδερφό μου. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνουμε για τράβημα. Να τα πούμε κανονικά. Σήμερα το πρωί έβλεπα σε ένα εμπορικό πεζόδρομο της πόλης ένα έτσι πολύ γοητευτικό παιδάκι μαζί με τη μαμά του και μια γιαγιούλα που του μιλούσε. Ήταν ακριβώς σήμερα. Και έλεγε: Γιαγιά, τι κάνεις, πώς σε λένε, τι όμορφο που είσαι, αδερφάκια έχεις? Όχι, να πεις τη μαμά να σου κάνει οπωσδήποτε ένα. Εντάξει, είναι το κλασικό που όλοι λένε. Μα αλήθεια. Και μου χτύπησαν κάτι σημάδια στον εγκέφαλο από μακρύ σου γρήγορα, λέει, από το χώρο του συμβάντων. Δεν μπορεί να εμπλακείς άθελά σου. Να πεις οπωσδήποτε να σου κάνει ένα. Γιατί τόση συζήτηση για το αν επιλέξει μια οικογένεια να έχει ένα ή παραπάνω παιδιά και γιατί πρέπει να λειτουργεί έτσι λίγο υπό το πρίσμα της στιγματοποίησης η επιλογή του να έχεις ένα παιδί, ή εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι? Εγώ δεν θα το θεωρούσα στιγματοποίηση, Αντιγόνη. Εγώ θα το θεωρούσα έτσι σαν μια πρόληψη ότι υπάρχει μια μπανανόφλουδα κάπου εκεί, που όντως υπάρχει. Έχω ένα βαφτιστήρι που είναι μοναχοπαίδι και όχι μόνο είναι μοναχοπαίδι. Έχει κεραίες. Όχι μόνο από τους συγκεκριμένους γονείς. Έχει βγάλει τριχές. Όχι, αλλά πρόσεξε να δεις. Μοναχοπαίδι. Ζεις τον Άρη. Μοναχοπαίδι είναι και ο πατέρας του, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει από εκείνη την οικογένεια ούτε ξαδερφάκια. Και η μοναχοπαίδι είναι και από την οικογένεια της μητέρας, τώρα δεν έχει ούτε πρώτα ξαδέρφια. Όταν το φιλοξενούσα λοιπόν εδώ και με νονά που δεν έχει παιδιά. Όταν το φιλοξενούσα εδώ, παρατήρησα τη μητέρα του ότι ήταν πολύ αυστηρή μαζί του. Και της λέω: Μα είσαι πολύ αυστηρή. Μου λέει: Άκου να δεις, είναι μοναχοπαίδι.
Εάν δεν μάθει να ακολουθεί κανόνες και να συνεργάζεται, θα γίνει άχρηστο, δεν θα έχει κανέναν άνθρωπο στη ζωή του. Γιατί να μην έχει κανόνες? Γιατί? Δεν θα με καλεί σε αυτή την κουβέντα. Ωραία. Τι θέλω να πω, το εξής, ότι τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά και εκεί να αναπτύξουμε μετά την μπανανόφλουδα. Ένα παιδί που γεννιέται μόνο του έχει το σύνδρομο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας. Δηλαδή, είναι η πλήρη και η αποκλειστική προσοχή του μπαμπά και της μαμάς, θα είναι πάντα το χαριτωμένο, ο χρόνος είναι αποκλειστικά σε αυτούς, ωραία, όλα τα δικαιώματα. Το μοναχοπέδι, επειδή συγκρίνει τον εαυτό του πάντα με δύο ενήλικες γονείς, πάντα θα υστερεί και πάντα θα προσπαθεί παραπάνω. Να πιάσει το πιρούνι καλύτερα, να κουμπώσει τα κουμπάκια του καλύτερα, να τα κάνει όλα καλύτερα. Άρα γίνεται αυτό που λένε στα αγγλικά high achiever, δηλαδή γίνεται τελειομανής, γίνεται πιο ικανός από ένα παιδί το οποίο είναι δεύτερο ή τρίτο ή βενιαμίν σε μια μεγάλη οικογένεια. Γιατί πάντα συγκρίνεται με τους ενήλικες. Και είναι το παιδί το οποίο μπορεί να κάνει παρέα πιο εύκολα με μεγαλύτερους ανθρώπους από ό,τι με συνομιλίκους του. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να έχει υπερπροσδοκίες από τον εαυτό του. Δηλαδή, συγκρίνει τον εαυτό του όχι με αυτό που θα μπορούσε να κάνει αυτό σαν 3, 5, 7, 15 χρονών, αλλά με αυτό που η μαμά και ο μπαμπάς κάνει. Και συγκρινόμενο με τον μπαμπά και τη μαμά ή με τον παππού και τη γιαγιά, πάντα θα υστερεί. Και υπάρχει λοιπόν εκεί μια πρώτη μπανανόφλουδα, να μην είμαι ποτέ αρκετό. Άρα πάντα να βάζω εγώ τον πήχη παραπάνω από όσο αντέχω. Να είμαι εγώ ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού μου. Να μην ησυχάζω ποτέ. Το άλλο χαρακτηριστικό που ενδέχεται και αυτό να οδηγήσει σε μπανανόφλουδα είναι επειδή του έχουν αδυναμία οι γονείς και επειδή ενδεχομένως είτε προήλθε από δεύτερο γάμο ένας από τους δυο γονείς, είτε γεννήθηκε το παιδί και μετά ακολούθησε διαζύγιο, άρα δεν μπόρεσε να βγει δεύτερο παιδί, είτε καθυστέρησε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας που ξεκινάνε οι γυναίκες να τεκνοποιούν είναι 33 ετών. Και επειδή μπορεί συνειδητά κάποιοι σωστά άνθρωποι να κάνουν. Σωστά. Ναι, βεβαίως, 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 σωστά. Όπως σημαίνει... Είναι και αυτή η ομάδα του ανθρώπου. Είναι και αυτή, βεβαίως. Ναι, φυσικά, φυσικά. Που σημαίνει όμως ότι υπάρχει, είναι επιρρεπές στο να είναι το παραχαϊδεμένο. Mm-hmm. Το να είναι όντως η νοοτροπία και το σύνδρομο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας. Δεν αντέχουν να του πούνε όχι. Δεν αντέχουν τους κανόνες. Δεν αντέχουν να του επιβάλλουν στέρηση. Και έτσι αυτό το παιδί κινδυνεύει να μάθει ότι όλα είναι δικά του. Ωραία. Ότι όλα είναι επιτρεπτά. Yeah. Ότι δεν θα χάνει ποτέ. Ότι ό,τι ζητήσει θα το έχει, ότι δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να μοιράζεται και παρατηρείται η πρώτη κρίση όταν θα πάει παιδικό σταθμό, που εκεί δεν είναι όλα δικά του, θα πρέπει να μάθει να μοιράζεται. Να λοιπόν γιατί το λένε οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ενδεχομένως να μην ξέρουν τη σφαιρικότητα της κατάστασης, ότι φοβούνται να μην γίνει κακομαθημένο. Άρα αυτό μετά ενδέχεται ένα παιδί, δηλαδή, που αν δεχτούμε την εξελικτική ψυχολογία που λέει ότι ο πυρήνας του ανθρώπου διαμορφώνεται τα πρώτα 7-8 χρόνια της ζωής του, που σημαίνει στην εφηβεία μετά που βγαίνει από το σπίτι να κοινωνικοποιηθεί με παρέες, αν δεν έχει χτίσει μια δομημένη προσωπικότητα, το να μάθει να μοιράζεται, το να μάθει να συνεργάζεται, να μάθει να συνυπάρχει με άλλους, να μπαίνει στη θέση των άλλων και να καταλαβαίνει και τους άλλους, δεν θα έχει παρέες. Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί αυτό που είπες με την υψηλή προσδοκία του εαυτού του, παρά η λέξη, το κακομάθημα, με την έννοια ότι, και συγγνώμη που τοποθετούμε προσωπικά, ότι καλό είναι ένας και κακομαθημένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλο το υπόλοιπο στρες που τραβάνε είναι αυτό, πολύ καλό. Είναι. Όταν αυτό είναι η εξαίρεση, Αντιγόνη, όχι ναι, όταν αυτό είναι ο κανόνας. Η κοινωνία έχει τέτοιους κανόνες αυτορύθμισης που σε βάζει πολύ εύκολα στον δρόμο της, ναι, όσο αλλά, και αν σε έχουν παραθέσει στο σπίτι σου. Γι' αυτό κάνουμε και τέτοιες κουβέντες και μπράβο σας. Αλλά το πρώτο κομμάτι που είπες, το θεωρώ έτσι πολύ επικίνδυνο και ναι, δεν το έχω πολύ ακούσει και στην ανάλυση. Ναι. Έχω ας πούμε περίπτωση κυρίας, η οποία έχει δύο πρώτα πτυχία από ένα ελληνικό και ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Είναι 50 ετών και δεν είμαι αρκετά καλή. Ναι. Ένας άλλος πάλι αντίστοιχα και αυτός με διδακτορικά, με δεν ξέρω τι, με δουλειές και δεν είμαι αρκετά καλός. Γιατί πάντα σύγκρινε με τους γονείς του. Όπου ο μπαμπάς ήταν κάποιος που από 12 χρονών δούλευε, άρα υστερεί. Στον αντίποδο αυτού, Μαρία, θα μπορούσαμε να... Καταρχήν, τα παιδιά αυτά που μεγαλώνουν σαν μοναχοπαίδια, μεγαλώνουν ενδεχομένως
πιο γρήγορα τα άλλα τα παιδιά, με την έννοια ότι ακριβώς επειδή δεν έχουν αδέρφια κτλ., καθώς περνούν τα χρόνια, είναι σαν να αναπτύσσονται. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι μεγαλοφέρνει, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι πιο γρήγορα μες στον κόσμο του ενήλικα, ναι, από ότι αν ζούσε τη ζωή μαζί με άλλα παιδιά. Όντως, μπορεί να είναι, αλλά προσέξτε να δείτε όμως, δεν είναι μόνο να μεγαλώσει, είναι και το πώς θα μεγαλώσει. Γιατί το θέλουμε να μεγαλώσει και να χαρεί και την παιδικότητά του ταυτόχρονα, αλλά να μεγαλώσει αρμονικά, έτσι ώστε να μπορεί να απολαύσει και την παρέα με τους ενήλικες. Όχι να είναι μπορώ να υπάρξω με ενήλικες γιατί αυτοί μου κάνουν τα χατήρια και με φροντίζουν, ενώ οι όμοιοι μου, οι συνομήλικοί μου, πρέπει και εγώ να συνεισφέρω σε αυτή τη σχέση. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή. Και προσέξτε, εγώ από το μικρό δείγμα της δουλειάς μου των χρόνων που εργάζομαι σαν οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά από τα διαζύγια, ας πούμε, οι δυσκολεμένες σχέσεις, είναι παιδιά που είναι από οικογένειες που είναι, ας πούμε, μοναχοπαίδια. Γιατί όταν σου κλέψει η οικογένεια την ενηλικίωση, μετά αυτό θα τον πρίζουν μπροστά σου. Θα το πληρώσεις με πανωτόκια. Η ζωή δεν χαρίζεται, άρα αν δεν μάθω να μοιράζομαι και να μπαίνω στη θέση του άλλου στα 5 μου, στα 15 στην εφηβεία θα έχω θέμα με τους συνομιλίκους μου, στα 25 στην ερωτική μου ζωή δεν θα με εντέχει κανείς και στα 35 κινδυνεύω να χωρίσω, να έχω διαζύγιο και για άλλους λόγους βέβαια, είναι πολύ παραγωγικές οι όλες καταστάσεις. Αλλά και εδώ τώρα ερχόμαστε στο κομμάτι, επειδή στην ψυχοθεραπεία που διαφέρει από την ψυχανάλυση δεν είναι μόνο να αναλύουμε, αλλά είναι να προτείνουμε κιόλας. Μπράβο. Θα ήθελα να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε και σαν γονείς, αλλά και σαν ενήλικα, σαν εγώ είμαι μοναχοπέδι. Πάμε στους γονείς. Πάμε στους γονείς, λοιπόν. Μέχρι να ηλικιωθείς, ναι, βλέπουμε παιδιά. Στους... κάνουμε άλλη εκπομπή τότε. Πρώτο Θεό. Βλέπεις, δεν μιλάμε, μας έχεις απορροφήσει. Στους γονείς, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι το παιδί που μεγαλώνεται ή που μεγαλώνει ο κάθε γονιός δεν είναι για να τα πάει καλά στον παιδικό ή στην τετάρτη δημοτικού να πάρει α, ούτε καν να πάει καλά στις πανελλήνιες και να μπει στο πανεπιστήμιο. Ο κάθε γονιός μεγαλώνει ένα παιδί για να μην τον χρειάζεται από την ενηλικίωση και μετά. Άρα, εάν στην τετάρτη δημοτικού θα πρέπει να το μάθω ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, να μπαίνει στη θέση του άλλου, τότε έχω να αντέξω, να μην το ξυπνάω το πρωί, να το πάρω ένα ξυπνητηράκι να ξυπνάει μόνο του, να μην το διαβάζω και ας πάει αδιάβαστο στην προπαίδεια. Θα μάθει ότι οι πράξεις του και η ελευθερία του έχουν συνέπειες και τίμημα και ευθύνη και θα το πληρώσει καλύτερα στην τετάρτη δημοτικού παρά αργότερα στην εργασία του. Να μάθει ότι σε ένα παιδικό πάρτι που θα έχει φιλοξενούμενος παραδείγματος χάρη έχει να μοιράζεται με τους άλλους και όχι αυτόν δικό μου. Έχει να μοιράζεται, σε μία διαφωνία που θα έρθει να μας πει «Α, Ειρηνούλα, στο σχολείο μου κάνω αυτό» ή «Στην παιδική χαρά αυτό». Να μην σκοτώνουμε την Ειρηνούλα. Να του αναθέτουμε ή να του φωτίζουμε το μερίδιο της ευθύνης που αυτό έχει. Εσύ τι έκανες και το προκάλεσες. Εσύ πώς μπορείς να το επανορθώσεις. Να μην του κλέψουμε την ενηλικίωσή του. Να μην του χαριζόμεθα. Ας ζοριστεί λίγο, δεν πειράζει. Ας αντέξουμε να μην καθαρίσουμε το δωμάτιό του ένα μήνα για να μάθει αυτό να μαζεύει τα Playmobil από το πάτωμα. Θα μαζεύει και κάτι κατσαρίδες μετά από κανένα μήνα. Τίποτα, δεν μαζεύει κατσαρίδες. Σε πειράζει. Ωραία. Ας αντέξουμε να μην του δείχνουμε να του διαβάζουμε εμείς για να μάθει μόνο του και σε συνεργασία με τη δασκάλα. Εγώ νομίζω τώρα είστε λίγο υπερβολική. Δηλαδή η μαμά που έχει δύο παιδιά δεν τα διαβάζει και τα δύο παιδιά. Εξαρτάται, μέχρι πόσο χρονό. Έχει πρώτη, κάποιος, δευτέρα, δηλαδή, δημοτικού ή πρώτη, δευτέρα, γυμνασίου. Είναι απαραίτητο για ένα μοναχοπέδι το διαβάζει μέχρι τα 25 του. Αλλά τα πρώτα του βήματα δεν είσαι κοντά, είτε έχεις τρία παιδιά, είτε έχεις ένα. Ξαρτάται όμως πόσα πρώτα βήματα. Πρώτη, δευτέρα, δημοτικού, ξαναλέω, ή πρώτη, δευτέρα, γυμνασίου. Ξέρω. Δεν έχει όσο χρειάζεται. Δηλαδή, ένα παιδί, μια μαμά έχει τρία παιδιά και χρειάζεται να το διαβάζει πέμπτη δημοτικού, δεν θα το διαβάζει επειδή έχει τρία παιδιά. Αντιγόνη. Τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, το χρειάζεται έχει να κάνει με το σε τι το έχει εκπαιδεύσει. Χρειάζεται μια μαμά να το ξυπνάει το πρωί, να πηγαίνει στο σχολείο ή να χάσει το σχολείο. Μέχρι τι ηλικία. Εγώ έχω παιδιά, ας πούμε, τα οποία ετοιμάζονται οι Πανελλήνες και δεν έχουν μάθει να ξυπνάνε το πρωί. Γιατί ξαφνικά τώρα που θα γίνει 18 χρονών στο πανεπιστήμιο θα ξυπνάνε. Όχι, αυτό εντάξει, λίγο παρατραβηγμένα τα 18. Αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι τουλάχιστον να μπουν στο γυμνάσιο. Ναι, κι εγώ λίγο είμαι, πάω προς τα εκεί. Δεν ήρθες με καλή ομάδα να πες. Εδώ λοιπόν τώρα έρχομαι να μιλήσω τι μπορούμε να κάνουμε σαν ενήλικες, γιατί επειδή ο άλλος μαθητής του Φρόιντ, ο Καρλ Γιούγκ, είχε πει ότι το μεγαλύτερο βάρος για τα παιδιά είναι η αβίωτη ζωή των γονιών τους,
Εάν λοιπόν εγώ σαν γονιός το περίσσια της τρυφερότητας που έχω να διοχετεύσω, δεν αντέχω και το ρίχνω πιου, έτσι σαν ηφαίστειο πάνω στο παιδί, ενδέχεται αυτή η πολλή αγάπη να... και η αγάπη έχει κανόνες. Mm-hmm. Ο δάσκαλός μου έλεγε ότι η αγάπη είναι σαν το αλάτι στο φαΐ. Θέλει τόσο όσο. Και αμέσως μετά που έχετε τις συνταγές θα δείτε. Ακούτε αυτά όλα, ναι. Θα βάλει έτσι. Δύο-δύο. Το καθόλου αλάτι το κάνει άνοστο, το πολύ αλάτι δεν τρώγεται. Το ίδιο είναι λοιπόν και η φροντίδα, το ίδιο είναι και η αγάπη. Και ο κάθε κανόνας εφαρμόζεται για το καλό του. Το μοναχοπαίδι σας, εμβόλια, το έχετε κάνει. Ναι. Ωραία. Δεν πονούσε. Σας άρεσε. Όχι πολύ, εμένα είναι τρόμητη. Σας άρεσε που το, σας άρεσε που το βλέπετε να του κάνουν ένεση. Σε ποιον αρέσει να βλέπει το παιδί του. Όμως αντέχατε γιατί. Γιατί είναι για το καλό της. Ακριβώς. Αντέχω λοιπόν να μην ξυπνήσει την Πέμπτη Δημοτικού να πάει στο σχολείο, γιατί είναι για το καλό του να εκπαιδευτεί να ξυπνάει μόνη της. Αν λοιπόν τύχει να είμαι εγώ ενήλικας πλέον και είμαι 18-25 χρονών και δυσκολεύομαι και παρατηρώ ότι σε μία σχέση μου, σε δύο σχέσεις, αρχίζω να ψηλιάζομαι και να λέω ο γυαλός είναι στραβός ή εγώ στραβαρμενίζω. Δεν γίνεται να φταίνει μονίμως η άλλη. Άρα, αν αυτό το έμαθα, να μπαίνω στη θέση του, μάλλον, το να μπαίνω στη θέση του άλλου. Δεν το έμαθα όταν ήμουν 7 χρονών, να το μάθω τώρα που είμαι 27. Αν αυτό το αναλαμβάνω ευθύνες στη ζωή μου, δεν το έμαθα ή δεν μου το μάθανε στα 7, να το μάθω τώρα που είμαι 27. Να το πάρω, δεν μου τα έδωσα. Οι γονείς έχουν ευθύνη στην ανατροφή των παιδιών, λέμε, μέχρι τα 18. Μετά ότι δεν μας δόθηκε από τους γονείς, είναι δικιά μας η ευθύνη να, σου κάνω, να τα αναλάβουμε εμείς. Σήμερα ανάποδα και θα πρέπει να κάτσω εδώ 3 ώρες να το συζητάς το θέμα. Αυτό είναι έμεση υπόσχεση να με ξανακαλέσετε. Ειλικρινά τώρα, γιατί δεν έχω πει τίποτα. Καθόλου. Να, η αλήθεια είναι με 15 σελίδες σημειώσεις. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα, συγκρατήσουν με τη δίκηση. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φροντίζετε ποτέ μια ψυχοθεραπεύτρια ή ένα ψυχοθεραπευτή. Είναι ο ρόλος να φροντίζετε το λέω για να του δώσω. Είναι ένα θέμα λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί πολλοί κόσμος και το συναντάμε δηλαδή κάθε μέρα περισσότερο, ότι αυτό που είπα πριν, ότι κάποιες γυναίκες επιλέγουν συνειδητά να κάνουν παιδί. Ναι. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Και πολλά ζευγάρια, όχι μόνο γυναίκες. Γιατί, ναι, γιατί το παιδί γίνεται από το ζευγάρι, όπως όχι μόνο τη γυναίκα. Χθες άκουσα, μα δεν μπορώ, ρε Ελένη, να μοιράσω την αγάπη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όπως αγάπησα τη Μαρία, για παράδειγμα, θα αγαπήσω και ένα δεύτερο παιδί. Που εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, ναι, γιατί έχω μία αδερφή. Θα το πω εγώ που δεν το έχω σπουδάσει. Ναι, αυτό είναι λάθος. Όχι λάθος, αυτό δεν ισχύει, γιατί ανακαλύπτεις ότι μπορείς να κάθεσαι κι εσύ κι εγώ κάτω από τον ήλιο και να ζεσθενόμαστε το ίδιο πολύ. Το ίδιο. Ακριβώς. Είναι η αγάπη της μάνας ή του γονιού ή της θείας. Ευχαριστώ. Θα με σκοτώσω χαλίκα, ξέρετε, δεν πάω στην εξή. Τώρα έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ. Οπότε έτσι μένει και η λαχτάρα, όπως ένα ωραίο γεύμα, σταματάς πριν χορτάσεις, λέει, για να σου μείνει η όρεξη να το ξαναδοκιμάσεις. Μα δεν το έχουμε τελειώσει και ξέρω ότι ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, γιατί είμαστε πολλοί αυτοί που έχουμε κάνει. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε λοιπόν για όλο τον αστερισμό, τη σειρά γέννησης των παιδιών στην οικογένεια και πώς η κάθε σειρά επηρεάζει. Και τότε είναι που θα πούμε ότι τα πρωτότοκα, παραδείγματος χάρη, περισσότερος αριθμός προέδρων των ΗΠΑ ή αστροναυτών της NASA ήταν παιδιά πρωτότοκα. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Δεν για τα παιδιά μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα. Εγώ ευχαριστώ.